Φίλες και φίλοι του Λίμπερο, καλή σας μέρα. Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου. Μετά από μια καταπληκτική μέρα χθες για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για ακόμη μια φορά, όταν βρέχει, γίνονται τα απίστευτα. Σε εκείνον τον εκπληκτικό δρόμο, τον περιφερειακό, ο οποίος έχει κατασκευαστεί για να λύνει τα προβλήματα της πόλης, αλλά όταν κλείνει, δημιουργεί ακόμα περισσότερα. Καλημέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Άρε, Μάνο, πραγματικά δεν έχει και ένα περιφερειακό εκεί στην Αυστραλία να μας δείξει πώς είναι πέντε πράγματα. Γιατί εντάξει, εμείς εδώ ξέρεις. Τα έζησες και πραγματικά απολαμβάνουμε εκπληκτικές στιγμές. Ναι. Δρόμια, τα γκαζόν. Μας δείχνουν άλλα ωραία πράγματα. Λίγο πολιτισμένα πράγματα. Έτσι. Τώρα που συμβάζει, πολιτισμένα. Καλημέρα στον Γιώργο το Βαρύτιμο, εκεί από τα ελαστικά αδελφοί Βαρύτιμοι που βρίσκονται στη στροφή του ξενοδοχείου Χάγιατ. Μην κάνετε παράπονα. Πώς να μην κάνουμε παράπονα σήμερα. Πώς να μην κάνουμε. Τα ζεις, τα ζήσεις και γιατριά δεν υπάρχει. Δείξε κάποια στιγμή ανέβαση στο safety car για να δούμε πράγματα και άλλα περισσότερα από την Μελβούρνη. Λοιπόν, θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά θεματάκια. Θα έχουμε καλεσμένους τον Γιώργο το Σκευοφύλαξ από το News Auto. Υπάρχει παρουσίαση που έγινε τις προηγούμενες μέρες με το Mitsubishi, το L200 και το Discovery, το Sport στην Ισπανία, Βαρκελόνη και Μάλαγα. Θα έχουμε τον Γιώργο να μας πει πέντε πράγματα. Θα έχουμε καλεσμένο τον διευθυντή του περιοδικού Drive, τον κύριο Μιχάλη Γεωργιάδη, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του αυτοκινήτου, αλλά εννοείται ότι δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε για δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι που συμμετέχει με τα ελληνικά χρώματα στο θεσμό αυτοκινήτου χρονιάς παγκοσμίως και ψηφίζει για αυτό το πράγμα, και φυσικά για τα υπεραυτοκίνητα, τα οποία παίρνει το ένα μετά το άλλο και εμείς απλά καθόμαστε και κοιτάμε και ζηλεύουμε να έχεις στα χέρια σου μια Ferrari, μια McLaren και πολλά άλλα υπεραυτοκίνητα. Και Βασίλης Αλμπαλίδη από το Ζούγκλα, για να μιλήσουμε επιτέλους για το Audi Q3 Sportback, το οποίο πήγε στην παρουσίαση που έγινε και οδήγηση, και φυσικά έβγαλε τα τρελά βίντεο στο Facebook, και πραγματικά ο Βασίλης με τα βίντεο του τα ανεβάζει ένα level πιο πάνω. Λοιπόν, με πολλά άλλα θεματάκια έχουμε για αυστηροποίηση του ΚΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου. Καλημέρα λοιπόν σε όσους στέλνετε τις καλημέρα σας. Πάμε να πούμε για τον μεγάλο χορηγό, ο οποίος δεν είναι άλλος από την Jeep Κουματζιάς. Η Jeep Θεσσαλονίκη πραγματικά έχει ένα όνομα πλέον, Κουματζιάς ΑΕ. Σε μια έκθεση λοιπόν όπως την Κουματζιάς μπορείς να δεις από το νεότερο Renegade μέχρι το θρυλικό Wrangler και ατίθασο Wrangler, με ένα πλήρως εξοπλισμένο επισκευαστικό κέντρο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να πας μία βόλτα από την Jeep Κουματζιάς και να επιλέξεις το Jeep που ταιριάζει για σένα. Τηλεφωνικό κέντρο είναι το 231 0753 000. Πηγαίνετε στη Jeep Κουματζιάς και πραγματικά επιλέξτε το Jeep που σας ταιριάζει για να πηγαίνετε τις εκδρομές σας και όχι μόνο. Λοιπόν, εγώ λατρεύω το Compass, το έχω πει, το δηλώνω. Μακάρι να είχα πήγαινα αύριο και έπαιρνα το Compass. Δεν το συζητάμε. Το έχω λατρέψει αυτό το κινητό. Εγώ δεν λοιπόν μπορώ να πω, είμαι πιο άγριο. Εγώ ένα Wrangler το έπαιρνα. Κοίτα, εσύ μπορείς και όντως μπορείς να πάρεις ένα Wrangler, γιατί θα σου χρειαστεί εκεί στα χωράφια που πηγαίνετε στο Παλαιόκαστρο. Για τα χωράφια θα παίρνει άλλο αυτοκίνητο, δεν θα παίρνει το Wrangler, φίλε. Δεν μπορείς να πας να φορτώσεις το Wrangler από τα χωράφια. Περίμενε, αλλά άμα βρέξει και ο δρόμος εκεί είναι κλειστός, επιλέγεις άλλες διαδρομές που το Wrangler θα σε πάει άνετα. Δεν έχεις κανένα πληρωτή το θέμα. Σαφώς, okay. Θα διαλέξεις ένα άλλο δρόμο. Θα διαλέξω ένα άλλο δρόμο. Α, μπράβο. Δεν μπορεί να το κάνει όλα τα αυτοκίνητα αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Δες ποια πλαγιά να πάω. Αυτή. Μπορώ να αλλάξω λίγο. Ναι. Δεν θα πάω ράγκλε, θα πάρω το Gladiator. Να έχει και καρότσα.
θα το προτιμήσω. Όντως. Αυτό όντως. Θα αλλάζει. Τώρα, ναι. Τώρα που το θυμήθηκα. Τώρα που το θυμήθηκε, ε. Ένα εγώ παραμένω στο κόμπατ, ρε φίλε. Εσύ είναι είσαι του αστικού περιβάλλοντος. Μαύρο, ναι. Κατά μαύρο κόμπας, με τα 177 άλογα. Το αυτοματάκι εκείνο που είχαμε πάρει ήταν Ήταν φοβερό αυτοκινάκι. Πραγματικά το χάρηκα όσο λίγα αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάρα πολύ πολλά τα νέα. Και θα πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια και για τον άτομο αυτόν περιφερειακό και όχι μόνο και την κοινή μου δανείο. Δηλαδή, μην βρέξει αυτή την πόλη. Μην βρέξει αυτή την πόλη. Πραγματικά, δηλαδή, είσαι στο ραδιόφωνο και περιμένει να ακούσει που έγινε. Δεν. Όποτε ρίξει αγώνα, πρέπει να παρακαλά και λε να μάθουμε που έγινε. Καθόλου, καθόλου μυαλό, καθόλου, καθόλου, μα καθόλου μυαλό. Λοιπόν, σταματάμε το live και πάμε να συνεχίσουμε με νέα του αυτοκινήτου. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή του κώδικα οδικής συμπεριφοράς, πώς τα λέτε εσείς. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες οι προτάσεις των ομάδων εργασίας, πως είναι κύκλο του Υπουργείου, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, οι προτάσεις των ομάδων εργασίας θα είναι έτοιμες για να παρουσιαστούν στον αρμόδιο Υπουργό κύριο Κώστα Καραμαλή, και αυτό το λέει αυτό το όνομα, σου θυμίζει πολλά πράγματα, και στον Υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη. Την ίδια ώρα λέει, το Υπουργείο εξετάζει παράλληλα με την έκδοση διπλωμάτων ένα συνολικό σχέδιο προκειμένου να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχεία και να υιοθετηθεί ένα ευρωπαϊκό μοντέλο οδικής συμπεριφοράς. Μάλιστα. Να μην σχολιάσω και αρχίζω και φωνάζω πρωί-πρωί. Λοιπόν, σύμφωνα με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που μας πέρασε, είναι τελευταία μέρα, προτελευταία μέρα σήμερα και τελευταία μέρα αύριο, το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε μεταξύ άλλων δράσεις που έχει να κάνει με έκδοση τεχνικών οδηγιών για ήπια μέτρα κυκλοφορίας και πολλές ακόμα δράσεις. Μάλιστα, έρχεται λοιπόν αυτοποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο. Να δούμε λοιπόν οι φωστήρες αυτές των ομάδων εργασίας αν επιτέλους θα κάτσουν να ακούσουν 5 ανθρώπους στο αυτοκίνητο οι οποίοι πηγαινοέρχονται στη Βουλή και τους καλούν εκεί στις επιτροπές για την οδική ασφάλεια και λένε 5 βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά δυστυχώς αυτοί κάνουν τα αντίθετα ή νομίζουν ότι με αυτά που κάνουν θα μειώσουν τα τροχαία δυστυχήματα και την παραβατικότητα του Έλληνα όταν πιάνει το τιμόνι στα χέρια του. Να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι ομάδες, τι θα βγάλουν αυτές οι ομάδες εργασίας που πραγματικά θέλω όταν θα βγάλουν τον καινούργιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τις καινούργιες ποινές, να μας δείξουν και ποιοι είναι. Και τι σχέση έχουμε αυτό το αυτοκίνητο, εκτός από το να οδηγούν το δικό τους, τι άλλη σχέση έχουμε το αυτοκίνητο και με τι κριτήρια πήραν αυτές τις αποφάσεις ή έδωσαν αυτές τις λύσεις για να αποφασίσει ο Υπουργός να αυτοποιήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είμαι πάρα πολύ περίεργος και θα ήθελα έτσι συνάδελφοι που ασχολούνται στον χώρο του αυτοκίνητου να μας δείξουν εκεί. Στην Αθήνα έναν έναν εκεί από τις ομάδες εργασίας για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι φωστήρες, όπως είναι οι φωστήρες στο Υπουργείο Οικονομικών οι οποίοι συμβουλεύουν τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Έτσι, να δούμε και αυτούς ρε φίλε. Ποιοι είναι αυτοί, τι σχέση έχουμε με το αυτοκίνητο. Εκτός από να πάρουν το δικό τους. Υπάρχει κάποιος στην ομάδα εργασίας που δεν οδηγεί αυτοκίνητο. Θα μάθουμε και αυτό. Έχει δίπλωμα στη ζωή του άνθρωπος. Θα φάνει, δεν ξέρω, φαντάζεσαι. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και να αποφασίσει ότι πρέπει να κάνεις αυτό εσύ που έχεις δίπλωμα αυτοκίνητο και αυτοποιώ τον κώδικα οδικής τηλεφορίας. Είναι δικιά μου πρόταση. Να μας πει ρε, αφού εσύ δεν. Αν όντως ρε, παιδί μου, υπάρχει κάποιος. Κάποιος, κάποια που δεν έχει και δίπλωμα. Γιατί αυτό στην Ελλάδα ζεις και πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Τέλος πάντων,
Το θέμα ότι θα βγουν και από ό,τι ακούγεται και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυτό που ζούμε εδώ στην Θεσσαλονίκη με τα ηλεκτρικά πατίνια να τα καβαλάνε ανήλικοι, οι οποίοι πραγματικά, όπως όλοι μας όταν ήμασταν ανήλικοι, έχουμε τα μυαλά πάνω από το κεφάλι, να ανεβαίνουν δύο πάνω στο πατίνι και να κάνουν διάφορα πράγματα στο δρόμο και φυσικά να μην προσέχουν ούτε στενό, ούτε τα αυτοκίνητα στο δρόμο που κινούνται, με αποτέλεσμα να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Και το πιο αστείο ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Ότι πληρώνει ο μπαμπάς γι' αυτό, γιατί ναι. Για να το πάρεις το πατίνι και να το τσουλήσεις, θέλει να είναι συνδεδεμένο με πιστωτική κάρτα, που ο πιτσιρικάς φυσικά και δεν έχει. Οπότε, έχει δηλωμένο τον μπαμπά. Όχι πως οι ενήλικες που θα βάλουν ηλεκτρικά πατένια, πραγματικά ναι. Είναι μερικοί που όντως τους βλέπεις, είναι, προσέχουν στον δρόμο και κοιτάνε πάντα δεξιά και αριστερά, μπροστά, μην τυχόν και αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Είναι και άλλοι που πραγματικά απλά δεν τους απασχολεί. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Είναι αυτό που έχει με τους ποδηλάτες που τους βλέπεις. Το κορυφαίο είναι που είδα στον δρόμο και ήμουν μάρτυρα σε ομάδα ποδηλατική. Ήταν καμιά 10 μαζεμένοι ποδηλάτες και πήγαιναν μάλλον να κάνουν κάποια προπόνηση γιατί στον δρόμο και αδιαφορία πλήρως, αν ήταν κόκκινο το φανάρι, τίποτα. Και λες, είστε ομάδα. Δεν είσαι πήρε στο ποδήλατο να κάνω βόλτα. Είσαι ομάδα, είστε κάποιος πρέπει να είναι εκεί υπεύθυνος για τους 10 ποδηλάτες οι οποίοι πάνε υπήρχε. Να κάνουν. Κανένας με μηχανάκι από πίσω κάτι να προσέχει. Όχι, όχι, απλώς περάσανε και περνούσανε τα κόκκινα. Έτσι άνετα, ρε παιδί μου. Απλά σταματούσανε, κοιτούσαν να έρχονταν κανένας και περνούσαν. Εντάξει. Μέχρι που κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος να περάσει κανονικά, γιατί περάσουν θα είναι για τον άλλον, να κόψει κανένα στη μέση και μετά να κλαίμε ποδηλάτη. Και να λέμε, αχ, άτιμη οδηγή. Αυτή είναι λοιπόν. Παιδεία μηδέν. Και προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει ότι έχοντας ένα μικρόφωνο εμείς είμαστε οι τέλειοι οδηγοί. Εντάξει. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Αλλά τουλάχιστον 5 πράγματα στο δρόμο προσπαθούμε να τα τηρούμε. Για να μην έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Και ούτε έχουμε κάτι εναντίον των ποδηλατών, των ηλεκτρικών πατινιών, των οδηγών μηχανών. Όλοι είναι ευπρόσδεξοι στον δρόμο, αρκεί όλοι να τηρούν τους κανόνες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η τραγωδία στους ελληνικούς δρόμους. Ή ακόμα για την περιοχή Θεσσαλονίκης, όποτε βρέχει, πραγματικά να είσαι στο ραδιόφωνο και λες τώρα, για να ακούσω λοιπόν στον περιφερειακό πόσοι χτυπήσανε. Μα πόσοι. Έγινε τετραπλή καραμπόλα. Έγινε σε δύο σημεία. Πού υπάρχει τραυματίας. Και φυσικά ταλαιπωρείται όλη η πόλη, πραγματικά, έχοντας κλειστό τον περιφερειακό. Και τουλάχιστον είπαν, θα ανακοινώσουν ότι θα κάνουν ένα αέριο περιφερειακό. Άκουσα και αυτό. Ένα αέριο. Πραγματικά. Είναι... Δηλαδή... Εμείς έχουμε τρόπους. Να το πάρεις τώρα αυτόν τηλέφωνο... Που... Και μάλιστα βγάλαν και βουλευτή κιόλα σε κάποιο ραδιόφωνο. Και είναι στις μελέτες, λέει, και πιστεύουμε αν πάνε όλα καλά από το 2021-2022 θα ξεκινήσει. Και εκείνος ο δρόμος που είναι, που λέγανε να κάνουν εξωτερική περιφερειακή, ο έξω-έξω δρόμος, εκείνος τι έγινε, που κάποτε ξεκίνησε. Και γιατί δεν βρέθηκε να τον πει, εντάξει, με τον υπάρχον θα κάνετε κάτι. Κάντε κάτι και με τον υπάρχον. Βάλτε περισσότερες κάμερες, βάλτε περισσότερη τροχέα. Τουλάχιστον να σώσουμε, ό,τι να σώσουμε. Μέχρι το 2021-2022 που θέλει να κάνει τον αέριο. Απλά ακούσαμε αυτή την εξαγγελία, που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κάνουμε, λέει, ένα αέριο.
και λύθηκε το πρόβλημα. Ναι, ναι. Και μάλιστα από το γόβο της Νεάπολης, λέει, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Για να περνάνε τα λύκες από πάνω. Μάλιστα. Σαν την υποθαλάσσια θα πάει γι' αυτό. Όσο είναι υποθαλάσσια, μπράβο, είναι και ένα αέριος περιφερειακός. Να το ζήσουμε και αυτό. Θυμάστε όλο τώρα το πετυχημένο που θα φεύγει μια γέφυρα μεγάλη από το λιμάνι μέχρι το Καλοχώρι. Πιο κάτω. Ναι, που το λέγανε και αυτό, ναι. Που θα που λες, ρε, παιδί μου, αν αυτή η απόσταση είναι η πιο μικρή που έχει πούμε, στο κόλπο. Και αυτή στα χαρτιά είναι. Και γέφυρα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ας μην γκρινιάξουμε άλλον, μέρα που είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με Γιώργο Σκευοφύλαξ από News Auto για Mitsubishi L200 και Discovery Sport. Εδώ μας επιστρέψαμε, Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτσάνης στα μικρόφωνα του Libero 107,4 και εκπομπή Safety Car με όλα τα νέα του αυτοκινήτου. Σωτήρη Δασκαλάκη στην ηχοληψία και πάμε να καλημερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο από το newsauto.gr, το νούμερο ένα site στο χώρο του αυτοκινήτου, τον Γιώργο το Σκευοφύλαξο. Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είσαι Ελλάδα, δεν είσαι Ισπανία, γιατί το έχεις κάνει Ισπανία-Ελλάδα από τις τελευταίες μέρες. Είμαι Ελλάδα. Εντάξει. Ναι. Έτυχαν κάποια ταξίδια που ήταν παρουσιάσει στην Ισπανία και τα δύο. Το ένα ήταν το Mitsubishi L200 στη Μάλαγα και το άλλο το Land Rover Discovery Sport στη Βαρκελόνη. Από πού να αρχίσουμε, ποιο πάμε πρώτο? Ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε για το Mitsubishi L200 που ήταν το πρώτο που πήγες στην παρουσίαση. Ναι. Πες μας λοιπόν πέντε πράγματα για το Mitsubishi. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ένα καινούργιο μοντέλο για ένα αυτοκίνητο το οποίο παράγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντελώς καινούργιο σύμφωνα με τους μηχανικούς της Mitsubishi. Περισσότερα από 2.500 πράγματα πάνω του έχουν αλλάξει. 5 εκατομμύρια Mitsubishi L200 έχουν πουληθεί μέχρι τώρα. Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι στην ιστορία της Mitsubishi του L200. Να πούμε ότι έχει ένα καινούργιο κινητήρα. Για πες. Ο οποίος πλήρει όλες τις προδιαγραφές, γιατί πια έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα με τους ρήπους. Καινούργιο, διάφορα πράγματα έχουν αλλάξει στο αμάξωμα, ιδιαίτερα το εμπρός μέρος, το οποίο έχει γίνει πιο επιθετικό και έχει αρχίσει να είναι κοντά στα SUV της Mitsubishi. Άλλωστε αυτό είναι και το όλο παιχνίδι που κάνουν οι κατασκευαστές των ελαφρών ανοιχτών φορτηγών. Να προσπαθήσουν να φέρουν να μην χάσουν τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα, ένα δύσκολο παιχνίδι, να μην χάσουν τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα, αλλά και ταυτόχρονα να τα κάνουν να μοιάζουν και να είναι και πιο κοντά στα SUV της εταιρείας. Και πιο όμορφα, κακά τα ψέματα, όσο το design. Ναι, βέβαια. Δεν το συζητάω. Από απλά επαγγελματικά αυτοκίνητα και εργαλεία αρχίζουν και γίνονται και πιο όμορφα, ιδιαίτερα αυτά τα διπλοκάμπινα μπορούν να φιλοξενήσουν και μια οικογένεια άνετα μέσα, να έχει και πραγματικά όλες τις ανέσεις και την ασφάλεια που κακά τα ψέματα έλειπε από αυτά τα επαγγελματικά αυτοκίνητα μέχρι πριν κάποια αρκετά χρόνια. Σε αυτό δεν έχει σημαίνει πραγματικά η ασφάλεια είναι... Λέγε. Όλα έχουν αρχίσει και πλησιάζουν τα επιβατικά αυτοκίνητα των εταιριών. Λέγαμε λοιπόν για τον κινητήρα. Κινητήρα turbo diesel, προδιαγραφές Euro 6D, 2.300 κυβικά, έγινε ένα downsizing, μειώσανε τον κυβισμό από τα 2.500 στα 2.300. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκε και η δύναμη. Τώρα πια είμαστε στους 150 ύπους με 400 νουτόμετρα. Αυτό και το σύστημα start-stop μας έφερε πολύ κοντά και η επεξεργασία που έγινε στο εσωτερικό του κινητήρα, άλλα μέταλλα για λιγότερες τριβές, όλα αυτά μας έφεραν κοντά και μας έφεραν και στο Euro 6D. Ο Ιάπωνας δηλαδή έκανε τις σωστές μετατροπές εκεί που έπρεπε για να το πάει ακόμα πιο ψηλά σε πωλήσεις το Mitsubishi L200. Ακριβώς. Να το φέρει στις προδιαγραφές ρήπων τις μικρότερες και να ενισχύσει τις πωλήσεις του. Κακά τα ψέματα όλοι αυτό ζητάνε. Εννοείται. Εταιρείες είναι.
Έχουμε ένα καινούργιο σύστημα τετρακίνησης. Εκτός από όλα αυτά, να σας πούμε ότι τα πλαϊνά, τα εμπρός και τα πίσω φωτιστικά σου, τα πλαϊνά πάνελ του αυτοκινήτου και τα εμπρός είναι όλα καινούργια. Μόνο η καρότσα είναι η ίδια από το προηγούμενο μοντέλο. Και αυτό γιατί είχε πολύ καλές προδιαγραφές και δεν θέλησαν να τις χαλάσουν. Μάλιστα. Βάρη και διαστάσεις μένουν όπως ήταν. Στον δρόμο, το πήρε στο αυτοκίνητο. Το πλάτος αυτό που ήθελα να προσθέσω για την καρότσα και που θα το χρησιμοποιήσω, θα είναι χρήσιμο στους επαγγελματίες που είναι στους ακροατές σας, είναι ότι το ωφέλιμο πλάτος είναι μια ευρωπαλέτα, κάτι το οποίο η Mitsubishi το καφιόταν στο παρελθόν και τώρα συνεχίζει να το καφιέται, γιατί άλλαξε το αυτοκίνητο και δεν άλλαξε τη βασική προδιαγραφή του που είναι το πίσω μέρος. Επίσης για αυτό το λόγο δεν αλλάζει και τα φυλόσουστα πίσω, τα φύλλα σούστας που είναι στην πίσω ανάρτηση, που ίσως βιαστούμε να πούμε ότι είναι λίγο αναχρονιστικά, αλλά αυτά εξυπηρετούν τις επαγγελματίες για τα πολύ μεγάλα φορτία. Τώρα η Mitsubishi για να φτιάξει λίγο την ανάρτηση, την πίσω ανάρτηση, γιατί τα φυλόσουστα πίσω φέρνουν αναπηδήσεις στις ανομαλίες όταν το αυτοκίνητο είναι ξεφόρτωτο, δεν έχει φορτίο, για να το ρυθμίσουν καλύτερα, πρόσθεσαν, μεγάλωσαν τα φυλόσουστα, τα έκαναν μεγαλύτερα σε διαστάσεις και πρόσθεσαν φύλλα σούστας, ώστε να το βοηθήσουν όταν το αυτοκίνητο δεν έχει φορτίο να μην έχει αυτές τις δυσάρεστες αναπηδήσεις στον πίσω άξονα. Να μην περνάς από κάπου, από ένα ανώμαλο έδαφος και πραγματικά να νιώθεις το πίσω μέρος να σηκώνεται στο Θεό που λένε. Ακριβώς. Κάτι που γινόταν στα παλιά είναι φορτηγά για όσους έτυχε να έχουν οδηγήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το έχουν νιώσει πολύ έντονα. Στο δρόμο? Πάρα πολύ άνετο, πάρα πολύ ήσυχο. Αυτό είναι το κύριο που παρατηρήσαμε. Πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ άνετο. Είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε και σε ένα αιωλικό πάρκο έξω από τη Μάλαγα, που είχε πάρα πολύ έντονες κλίσεις, κατηφόρες με κλίσεις. Εκεί δοκιμάσαμε και το αυτόματο κυβότιο με το Hill Descent, το σύστημα που έχουν τα αυτοκίνητα και στην ουσία ρυθμίζουμε την ταχύτητα σχεδόν από το τιμόνι με κάποια κουμπιά και δεν χρειάζεται ούτε να πατάμε γκάζι ούτε να πατάμε φρένο. Αυτό το κάνει μόνο το αυτοκίνητο. Κατεβαίνουμε λοιπόν, κρατάει το σαν να επιλέγει το αργό, τα αργά στο διαφορικό, την πολύ κοντή τετρακίνηση, και το αυτοκίνητο κατεβαίνει την πολύ έντονη κλίση με μεγάλη ευκολία και χωρίς να τρομάζει τον οδηγό. Δεν θα ξεφύγει δηλαδή να δείξει ότι γλιστράει και ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Πολύ αργά κατεβαίνει, ήταν πολύ έντονη η κλίση και ήταν και πάρα πολλές οι ανομαλίες που υπήρχαν στο κομμάτι εκείνο. Παρ' όλα αυτά δεν φοβηθήκαμε, παρ' όλα αυτά δεν χρειαστήκαμε να είναι κάποιος έξω και να μας λέει πού θα στρίψουμε και πώς. Το κατεβήκαμε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε δηλαδή ο Ιάπωνας έχει αλλάξει, όπως είπες, τα πάντα εκτός από την καρότσα στο Mitsubishi, το νέο Mitsubishi L200. Νέα τετρακίνηση πραγματικά τώρα. Όταν αναφέρεις για Mitsubishi και τετρακίνηση, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο Evo. Δηλαδή... θα πήγαινε στο συγκεκριμένο μοντέλο, θα πήγαινε στο Pajero και στη δουλειά που έχουν κάνει στο Pajero στην τετρακίνηση, γιατί θεωρείται εκτός δρόμου κορυφαίο, έτσι. Ναι. Το Evo είναι κορυφαίο όσο αφορά το WRC και όσο αφορά τις δικές μας ανησυχίες. Ακριβώς. Στο πόσο sportive και πόσο ωραία είναι η οδική του συμπεριφορά. Αλλά ο δικός μου νους θα πήγαινε στο Pajero και πώς έχουν φτιάξει αυτή την τετρακίνηση. Πώς την έχουν εξελίξει από τότε που την είχαμε μηχανική και τώρα πια είναι ηλεκτρονική. Και με έναν επιλογέα γυρίζεις, επιλέγεις το τερέν και την τετρακίνηση που θέλεις και κάνεις πολύ εύκολα τη δουλειά. Μάλιστα. Τιμές ανακοινώθηκαν, όχι ακόμα? Τιμές δεν έχω ακόμα, δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουν ανακοινωθεί. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι στα επίπεδα του, θα είναι ελάχιστα πιο ακριβό από το προηγούμενο. Η ελληνική αντιπροσωπεία θέλησε να κρατήσει τις τιμές χαμηλά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απλά ένα
αυτοκίνητο, είναι ένα εργαλείο για κάποιους, το L200. Και τώρα πια προσπάθησα να κρατήσω τις τιμές στο ίδιο με το παλιό. Να είναι πάρα πολύ κοντά στο παλιό μοντέλο. Και πάμε τώρα και στο Discovery, το Sport, ένα SUV που... Ένα η χαρά SUV του οδηγού, το οποίο... κακά τα ψήματα. Η χαρά του οδηγού ακριβώς και η χαρά των επιβατών. Είναι 5 και 2 θέσεων, δηλαδή είναι 7 θέσιο. Και είναι πολύ καλό αυτό το πώς κράτησαν τόσο compact, τα compact χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις, τόσο τις συμπιεσμένες διαστάσεις, και έχουν και τις δύο πίσω θέσεις. Είναι τις δύο επιπλέον πίσω θέσεις, την τρίτη σειρά καθισμάτων. Είναι η Land Rover τοποθετεί το Discovery ανάμεσα στο Range Rover και στο καινούριο Defender, όπου το καινούριο Defender θα έχει την εκτός δρόμου έγκλη, τη μεγαλύτερη εκτός δρόμου έγκλη. Το Discovery Sport θα είναι στο ενδιάμεσο για να κρατάει λίγο τις ισορροπίες από το πολυτελές Range Rover και το πιο εντός εισαγωγικών βασικό Defender. Και το Discovery Sport είναι επίσης αυτό που προτείνουν ως οικογενειακό SUV στη Land Rover. Μάλιστα. Και δεν έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Για πες. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και εδώ στο αυτοκίνητο. Έχει αλλάξει το εμπρός μέρος, έχει αλλάξει το πίσω κομμάτι της οροφής που έχει γίνει λίγο πιο αρμονικό, χωρίς να χαλάσει τις διαστάσεις του εσωτερικού. Έχει προσθεθεί εδώ ένα ήπιας μορφής υβριδικό σύστημα, όπου το ήπιας μορφής υβριδικό σύστημα έχει ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ και τις μπαταρίες του στο πάτωμα. Και εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι παρά το ότι έχουν τοποθετήσει όλα αυτά τα πράγματα στο πάτωμα, δεν έχει μειωθεί το ύψος. Μάλιστα. Η απόσταση από το έδαφος. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την τετρακίνηση, για το αν βγαίνεις off-road. Αποκινητήρες. Από κινητήρες έχουμε 2 λίτρους diesel, turbo-diesel και 2 λίτρους turbo-βενζίνης με το σύστημα αυτό το mild hybrid, το EPI υβριδικό σύστημα 48 volt κινητήρας και η μπαταρία για να βοηθάει και να δίνει μία έξτρα ενίσχυση και μία ροπή ώστε να εξαφανίζει καθυστέρηση του turbo. Έχουμε μια καινούργια τετρακίνηση, το σύστημα τετρακίνησης της Land Rover, το All Terrain, έχει περάσει τη δεύτερη του γενιά από το Range Rover. Το παίρνουν όπως είναι και το έχουν προσαρμόσει και το έχουν βελτιώσει και λίγο. Και εδώ έχουμε εξαιρετική τετρακίνηση εκτός δρόμου. Εξαιρετική κίνηση εκτός δρόμου, πάρα πολύ μεγάλη άνεση και πολύ φιλικά χαρακτηριστικά ως προς το χρήστη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο και εδώ να βγεις εκτός δρόμου. Έχουν προσθέσει επιπλέον 2 κάμερες ώστε μπορείς να βλέπεις σε σημεία που είναι προστατευμένα, ώστε μπορείς να βλέπεις από την κεντρική κονσόλα που ακριβώς είναι η τροχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βγαίνεις off-road, όταν βγαίνεις εκτός δρόμου, και να ξέρεις μήπως υπάρχει κάποιος πεσμένος, μήπως υπάρχει κάποιος βράχος και δεν θες να καταστρέψεις το αμάξωμα ή να μείνεις ακινητοποιημένος. Είναι πολύ σημαντικό για το αν έχει πέσει κάποιος κορμός να τον αποφύγεις. Και όλα αυτά... από την άνεση του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Όλα αυτά τα βλέπεις χωρίς να χρειαστεί να βγεις έξω. Και όταν μιλάμε για άνεση για Land Rover, καταλαβαίνουμε όλοι το τι σημαίνει και το πόσο ωραία σαλόνια φτιάχνουν και στη Land Rover πλέον, και το έχουν πραγματικά πάει πολύ, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο των αυτοκινήτων που πλέον κατασκευάζουν εκεί στη Land Rover. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη και δεν έχουν αφαιρέσει καθόλου την ικανότητα off-road. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό να το κάνουν. Το mild hybrid, αυτό το ήπια υβριδικό σύστημα, βοηθάει επίσης στη μείωση της κατανάλωσης.
Και βοηθάει και φυσικά στη μείωση των τρύπων, κάτι το οποίο ψάχνουν όλοι οι κατασκευαστές, όπως είπαμε και πιο πριν με το Mitsubishi. Επιπλέον το αυτοκίνητο έχει γίνει πολύ ήσυχο, το start and stop πια, επειδή το σύστημα αυτό το υβριδικό βάζει εκείνο σε λειτουργία τον κινητήρα, έχει αφαιρεθεί η μίζα, δεν έχουμε αυτές όταν μπαίνει το start and stop ή όταν τίθεται σε λειτουργία ή όταν βγαίνει από τη λειτουργία του, δεν έχουμε αυτές τις ενοχλητικές δονήσεις που έχουμε με τα άλλα start and stop. Έτσι έχουμε μια πολύ πιο καλή και πιο ήπια λειτουργία. Φυσικά, κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε? Φυσικά να φανταστώ ότι κοστίζει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί εντάξει. Έχουν ανακοινωθεί οι τιμές, είναι στο site της Land Rover Ελλάδος, έχουν ανακοινωθεί οι τιμές. Αν δεν κάνω λάθος είναι κάτω από τα 50.000 ευρώ, είναι περίπου στα, νομίζω, στα 47.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Με λίγα λόγια σου δίνει, με λίγα λόγια σου δίνει η Land Rover την πολυτέλεια, την άνεση, τη νέα τετρακίνηση, ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά δεν θα κολλήσει αν πεις ότι θέλω να πάω και εκτός δρόμου και να χαρώ έτσι λίγο το αυτοκίνητο, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ακόμα και να χαθείς κάπου εκτός δρόμου, γιατί είχαμε την ευκαιρία να δούμε το αυτοκίνητο σε μια ας πούμε πίστα off-road. Ακόμα και να χαθείς και να βγεις εντελώς εκτός δρόμου και να βγεις σε μέρη που έχεις χαθεί και δεν μπορείς να και πρέπει, έχεις βάλει την πορεία σου και πρέπει να ακολουθήσεις κάποια μονοπάτια για να βγεις, δεν θα έχεις πρόβλημα ούτε μία στιγμή, παρά τα πολύ δύσκολα εμπόδια δεν ακούμπησε κάτω το αυτοκίνητο. Είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε και σε μια ξύλινη γέφυρα που είχαν φτιάξει με κορμούς για να μας δείξουν το σύστημα που παρακολουθούμε από μέσα εμείς που πατούν οι τροχοί, και εμείς ρυθμίζαμε από μέσα πόσο δεξιά ή αριστερά πρέπει να κάνουμε πάνω στους κορμούς ώστε το αυτοκίνητο να περάσει αυτή την ιδιόρυθμη γέφυρα. Είναι κάτι ιδιαίτερο, και η τετρακίνηση και όλες αυτές οι ευκολίες που προσφέρει. Και όλες αυτές οι ευκολίες πραγματικά που σου δίνει η εταιρεία, αυτές κοστίζουν και λογικό είναι να είναι, ναι, τόσο ακριβό το αυτοκίνητο. Κακά τα ψέμματα, δεν θα, ναι, στο δώσει. Ναι, ό,τι πληρώνεις παίρνει. Ακριβώς. Και σε έναν ιδιοκτήτη πλέον ενός Land Rover Discovery Sport, σου λέει ότι εντάξει, μπορείς να το πάρεις να χαρείς την άνεση στο δρόμο, αλλά όταν βρεθείς εκτός δρόμου θα σου δώσει και το σύστημα να σε βοηθήσει για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τον οδηγό. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας και μας είπες έτσι για τις δύο παρουσιάσεις, Mitsubishi L200 και Discovery Sport. Η επόμενη πού θα είναι? Δεν γνωρίζω ακόμα, άγνωστο. Θα δούμε, θα μπει ο προγραμματισμός στο site, να δούμε τι καινούργιες παρουσιάσεις υπάρχουν, τι καινούργιο έρχεται, και θα σας ενημερώσουμε. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Γιώργος και ο Φύλαξ από το newsauto.gr, το νούμερο ένα site αυτοκινήτου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την επισκεψιμότητα αυτή τη στιγμή που υπάρχει μετρημένη από το Αλέξα. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Να τα λέμε αυτά, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, είναι το νούμερο ένα site. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σου μέρα και ελπίζουμε να σε έχουμε πάλι σε κάποια άλλη παρουσίαση που θα τρέξεις στο εξωτερικό. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είσαι, Γιώργο, καλά, καλημέρα. Είναι να έχεις το Mitsubishi το 200, γιατί με αυτά που ακούσαμε από τον Γιώργο του Σκεοφύλαξ, πραγματικά, και να το χαρείς, να το πάρεις, να το φορτώσεις και να δεις τις δυνατότητες του. Κάθε εταιρεία για τα ελαφρυντικά της, όλοι ιδιώσε το πίσω μέρος. Το επιτροπή που έχουμε κάνει είναι για να βοηθήσει την αναπήρηση, τη συμπεριφορά στην άσφαλτο, γιατί εντάξει θα πάει και στην άσφαλτο κάποια στιγμή το αγροτικό, για το βάρος, και το λέω γιατί ο άμεσος ανταγωνιστής, ένας σαν τους ανταγωνιστές του L200, ας πούμε, της Nissan, ας πούμε, το Navara. Η Nissan, ας πούμε, προμοτάρει το γεγονός ότι εμείς πια δεν έχουμε φυλασσούστας και έχουμε
πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Ιδίως με την καινούργια έκδοση που κυκλοφόρησε τώρα, όπως ανεβάσαμε και χθες στο site και στο Facebook, είναι βελτιωμένη ακριβώς τον ίδιο λόγο. Για να μπορεί να δέχεται παραπάνω φόρτωμα, σύν όμως και την ασφάλεια. Και επιπλέον αυτό νομίζω που έβαλε και η Nissan είναι το σύστημα για τη ρημούλκηση φορτίων από πίσω, με το σύστημα για να μην σου φεύγει ποτέ από πίσω το τρέιλερ και το ψάχνεις κάπου αλλού. Οι εταιρείες λοιπόν βγάζουν συστήματα για να βοηθήσουν τον επαγγελματία. Και άκουστε λοιπόν όλοι, και όσοι βρεθείτε αύριο και πραγματικά να περάσετε μια βόλτα αύριο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπάρχει, να ξέρετε, οργανώνουν τη μεγαλύτερη πράσινη γιορτή της χρονιάς, το Βολτάρο 2019, αύριο από τις 11 έως τις 8, στο πάρκο δίπλα στο μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συμμετέχει η Βελμάρ, η Μίνι Βελμάρ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην εκδήλωση, στην εκδήλωση Βολτάρο 2019, και εκεί θα υπάρχει το Mini Countryman, το παλακίνητο Hybrid, ένα μοντέλο το οποίο το οδηγήσαμε και πραγματικά μας άφησε εκπληκτικές εντυπώσεις. Πηγαίνετε λοιπόν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί το Mini Countryman Plug-in Hybrid είναι ένα από τα κορυφαία στην κατηγορία του, με μηδενικούς ρήπους όταν είναι στην ηλεκτρική λειτουργία, σπόρευε ευελιξία και πραγματικά προσφέρει μοναδικές δυνατότητες όταν πάτε και το οδηγήσετε σε off-road καταστάσεις. Λοιπόν, μην χάσετε λοιπόν την μοναδική αυτή οδηγική εμπειρία. Πάντε στη Mini Velmar για ένα test drive. Mini Countryman Plug-in Hybrid. Πληροφορίες Mini Velmar, Μαρίνο Αντίπα 10, με τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0475-871. Αύριο στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τις 11 έως 8 περάστε μια βόλτα και πραγματικά μείνετε και μάθετε περισσότερα για το Mini Countryman, το Plug-in, το Hybrid. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτσάνης πίσω τα μικρόφωνα. Μεγάλος χορηγός η Fiat Κουματζιάς. Αν θέλεις να κάνεις 77 χιλιόμετρα μόνο με 3 ευρώ, πηγαίνεις στη Fiat Κουματζιάς που θα σου δείξει τον τρόπο, είτε επαγγελματικό είτε επιβατικό, στο νέο σου Fiat, και βάζεις καύσιμο με κέρματα. Πήγαινε λοιπόν στη Fiat Κουματζιάς να δεις το Fiat Panda επιβατικό και επαγγελματικό, αλλά και το Fiat Fiorino επαγγελματικό, και θα σου μάθει να ξεχάσεις να βάζεις καύσιμα. Η Fiat Κουματζιάς λοιπόν βρίσκεται στην περιοχή του Καλοχωρίου, στη δυτική είσοδο της πόλης, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 231-0753.000. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον διευθυντή του περιοδικού Drive, τον κύριο Μιχάλη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τηλεφώνημα και το ότι είμαι στην εκπομπή σας. Είναι μεγάλη μου χαρά. Εμείς ευχαριστούμε πάνω απ' όλα, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε να συμβεί, να σας έχουμε εδώ στον αέρα της πόλης και να πούμε 5 πράγματα για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, ίσως δεν έχουν σχέση με το αυτοκίνητο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας εκπροσωπεί με τα ελληνικά χρώματα, έτσι να το πάμε και λίγο, επειδή είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, λίγο αθλητικά. Μας εκπροσωπεί λοιπόν με τα ελληνικά χρώματα και όλοι εμείς οι Έλληνες είμαστε μαζί του για το θεσμό του Παγκοσμίου Αυτοκίνητο της Χρονιάς που γίνεται η ψηφοφορία στη Νέα Υόρκη. Σωστά, δεν λέω, κύριε Γεωργιάδη? Ναι, η απονομή γίνεται στη Νέα Υόρκη. Ναι. Ανακοινώνεται δηλαδή κάθε χρόνο τον Απρίλιο, περίπου ένα μήνα μετά την έκθεση της Γενέβης, που για μας εδώ στην Ευρώπη είναι η σημαντική και μάλλον η τελευταία που θα επιζήσει, όπου ανακοινώνεται η φιναλίστ, και ένα μήνα αργότερα στη Γενέβη ανακοινώνεται το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, είστε ο άνθρωπος λοιπόν όπου με την ψήφο σας βάζετε το λιθαράκι ώστε να βγει το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς. Ναι, είμαι ένας από τους 86 στον κόσμο. Από τους 86. Λοιπόν, είδαμε να βγαίνει Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς η ηλεκτρική Jaguar, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα ήταν ένα αυτοκίνητο, πώς θα το πω, αναπάντεχο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ήταν ηλεκτρικό, η Jaguar κέρδισε, να το πω έτσι, ένα ράλι
κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο και πρόλαβε τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, την Mercedes, την Audi, στο να παρουσιάσει πρώτη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν μάλιστα, είναι μάλιστα, και πολύ ιδιαίτερο, γιατί συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός SUV με μιας Sport Berliner. Το Sport στοιχείο ήταν πάντα στοιχείο της Jaguar, οπότε ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων και η εξαιρετική υλοποίηση ήταν αυτό που μας οδήγησε να την, σχεδόν ομόφωνα δηλαδή, να την ανακηρύξουμε αυτοκίνητο της χρονιάς. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι ο κόσμος πηγαίνει προς την ηλεκτροκίνηση. Ήδη όλες οι εταιρείες βγάζουν ηλεκτρικά μοντέλα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα με την ηλεκτροκίνηση που έρχεται πραγματικά με πολύ γρήγορους ρυθμούς? Αν και σίγουρα είμαι, πώς θα το πω, είμαι λάτρης της, του αυτοκινήτου στην κλασική του μορφή, δηλαδή μου αρέσει ο ήχος του κινητήρα βενζίνης, ο τρόπος που δουλεύει, ο τρόπος που αποδίδει, ακόμη και μυρωδιά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να, πώς το πω, να αναγνωρίσουμε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μια λύση για την καθημερινή μετακίνηση, ιδίως μέσα στις πόλεις, με πολλαπλά ωφέλη. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα δεν μπορεί η ηλεκτροκίνηση στα επιβατικά αυτοκίνητα να λύσει το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που κυρίως για αυτό τέλος πάντων προωθείται. Σίγουρα η διαδικασία επιταχύνθηκε, η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση επιταχύνθηκε μετά το σκάνδαλο Dieselgate στην Αμερική με τη Volkswagen και όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι με λύση με ουσιαστικά πλεονεκτήματα. Θέλω να πω πως αν δεν είχε μεσολαβήσει το σκάνδαλο, ίσως να μην γινόταν όλη αυτή η στροφή τόσο γρήγορα, να ήταν πιο ομαλή η μετάβαση. Να μην πιέζαν οι πολιτικοί προς την θέσπιση ολοένα και αυστηρότερων μέτρων. Και τελικά να ήταν κάπως έτσι, να τραβούσε λίγο περισσότερο σε βάθος χρόνου. Αλλά τώρα χτίζονται και καριέρες πολιτικές πάνω σε αυτό. Δυσκολεύονται στη βιομηχανία. Είναι μια περίεργη σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέτει μάλλον νόμους για μείωση των ρήπων και πρόστιμα στις εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Είναι έτοιμη η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το όλο θέμα? Γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα από τις χώρες για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το τοπίο για να μπει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, εσείς. Θέλω να πω, είναι θέμα πολύ σοβαρό, να το πω, που σχετίζεται με τα οικονομικά κάθε κράτος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Γι' αυτό λέω ότι κυρίως είναι πολιτικό. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο, να το πω έτσι, για έναν πολιτικό, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, που οι άνθρωποι έχοντας, πώς το πω, ίσως τα πιο βασικά τους προβλήματα λυμένα, όπως αυτά που ταλαιπωρούν εμάς, ας πούμε, το πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας ή το μεταναστευτικό ή άλλα τέτοια προβλήματα, έχουν το χρόνο και την πολυτέλεια, αν θέλετε, να ασχοληθούν περισσότερο με το περιβάλλον και άλλα ζητήματα. Εκεί λοιπόν είναι πολύ πιο ελκυστικό για έναν πολιτικό να βγει και να ανακοινώσει πόσο πολύ νοιάζεται για το περιβάλλον και πώς και ότι θεσπίζει έναν αυστηρότερο νόμο. Ήδη τώρα έρχεται και ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση 37,5% μείωση στις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα ως το 2030, από το 2021 ως το 2030, ενώ έχει ήδη ζητήσει το 40% ως το 2021. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, οι περισσότεροι κατασκευαστές είναι τουλάχιστον 50% μακριά από το στόχο. Μάλλον, όχι περισσότερο, να το πω έτσι, κατά μέσο όρο, η αγορά αυτοκινήτων είναι του 50% μακριά από το στόχο, από το στόχο του 2021. Έτσι. Οπότε, ίσως να πάμε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη είναι γύρω στο 2%, του χρόνου θα είναι γύρω στο 5%, εκτιμάται, γιατί παρουσιάζονται διαρκώς νέα μοντέλα, και τον μεθεπόμενο χρόνο θα είναι γύρω στο 10%. Σίγουρα θα πάμε λοιπόν καλύτερα, αλλά όπως και να έχει, πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα, να δοθούν κίνητρα και στις εταιρείες, αλλά κυρίως στους χρήστες, στους αγοραστές των αυτοκινήτων, για να πουληθούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα κίνητρα έχουν δύο μορφές. Η μία είναι να επιδοτηθεί η ίδια η αγορά με κάποιο τρόπο, πράγμα το οποίο ήδη γίνεται. Όχι στον ακριβώς ίδιο βαθμό σε όλες τις αγορές, αλλά γίνεται. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δημιουργηθεί υποδομή. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να δώσουν 30.000 για ένα μικρομεσαίο segment C αυτοκίνητο, ώστε αυτό να είναι ηλεκτρικό, αντί να δώσουν 22 που θα έκανε με ένα κινητήρα βενζίνης, το πρόβλημά τους είναι πώς θα το χρησιμοποιούν όταν
θα ταλαιπωρούνται να βρουν ένα σημείο φόρτισης. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι υποδομές και αυτό είναι κόστος για τα κράτη. Βεβαίως η πίεση είναι αμφίδρομη, δηλαδή οι κυβερνήσεις πιέζουν τις βιομηχανίες να δημιουργήσουν τέτοια αυτοκίνητα, οι βιομηχανίες πιέζουν τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν την υποδομή και να δώσουν την ενίσχυση στην αγορά. Νομίζω πως θα γίνονται βήμα-βήμα, ασχέτως αν τα λεφτά αυτά υπάρχουν ή τέλος πάντων κάνουν ό,τι υπάρχουν. Δηλαδή εννοώ με όσο πολιτικό παιχνίδι έχει αυτό μέσα. Έχει, και όντως έχει πάρα πολύ πολιτικό παιχνίδι. Στη χώρα μας, όταν βγαίνει κάθε εκάστοτε κυβέρνηση, είτε πράσινη, είτε κόκκινη, είτε μπλε, είτε γαλάζια, δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα, και ανακοινώνει μέτρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκεί πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας? Με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Πράγματα, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και σε αυτό η εξέλιξη θα έρθει με μία χρονοκαθυστέρηση. Ακούω, μαθαίνω ότι είναι στα ενδιαφέροντα καλά ήταν και της προηγούμενης, αλλά είναι και της τωρινής κυβέρνησης και ταιριάζει έτσι λίγο ίσως και στο... Πρώτο που, επειδή όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί και ευκαιρίες ανάπτυξης, να το πω έτσι, ανοίγει δηλαδή χώρο, δρόμο για επενδύσεις και από τον ιδιωτικό τομέα, ταιριάζει λίγο στο μοντέλο, να το πω έτσι, που θέλει να εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση. Ίσως δούμε το επόμενο διάστημα, έτσι ακούω, το επόμενο διάστημα σχετικά σύντομο, δηλαδή στο άμεσο μέλλον, να επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες και να γίνονται πράγματα που θα επηρεάσουν θετικά την αγορά. Βεβαίως, ξαναλέω πως αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία σταγόνα. Δηλαδή, αν έχεις μια κοινωνία με σοβαρά προβλήματα οικονομικά, δηλαδή με σοβαρή ανεργία κλπ, το ότι θα επιδοτήσεις ακόμη και 1.000 ευρώ το καθαρό αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα έχει βρει τα προηγούμενα 24.000 και να πάει να το πάρει. Ακριβώς, σωστά. Οπότε χρειάζεται ένα υγιές σύστημα και μια βελτίωση συνολικά της αγοράς προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε τελικά να βελτιωθεί και αυτό. Αλλά θα γίνει. Στην Ευρώπη θα γίνει σίγουρα πιο γρήγορα, σε εμάς θα γίνει λιγάκι πιο αργά, αλλά sooner or later θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς με αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει, δηλαδή η συνθήκη του, με αυτό προβλέπει η συνθήκη του Παρισιού σε σχέση με τις εκπομπές στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σημαίνει ότι λίγο ή πολύ το τελευταίο αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης θα πρέπει να πουληθεί κάπου στο 2030. Δεν είναι και τόσο μακριά δηλαδή, αν σκεφτείτε που είμαστε. Όχι, καθόλου. Τώρα, επειδή έχετε ζήσει στην αγορά, στα χρόνια στον χώρο του ειδικού τύπου, έχετε ζήσει στην αγορά στα πολύ πάνω της και στα πολύ κάτω της. Πώς βλέπετε την αγορά του αυτοκινήτου? Ο Έλληνας αρχίζει σιγά σιγά με την κρίση την οποία έχει περάσει και έχει μπει στο πετσί μας κακά τα ψέματα. Αρχίζει πάλι να στέκεται στα πόδια του να αγοράζει καινούργιο αυτοκίνητο. Ο στόλος μας είναι πολύ γυρασμένος, 15 χρόνια πλέον μέσω όρο τα αυτοκίνητα. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Ναι, ισχύουν όλα αυτά που λέτε. Έχει προφανώς γεράσει ο στόλος. Ο Έλληνας θεωρώ ότι το αγαπά και ενδιαφέρεται για το αυτοκίνητο έτσι κι αλλιώς, ακόμη πρωτοπό και σε θεωρητικό επίπεδο. Σίγουρα βεβαίως η ανέχεια έχει επιδράσει αρνητικά, δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει να φάει, το θεωρητικό ενδιαφέρον για το αυτοκίνητο προφανώς μειώνεται. Απ' την άλλη, από το πέρασμα των χρόνων έχει δημιουργηθεί και μια μεταφορική ανάγκη, δηλαδή η άνοδος της αγοράς τα προηγούμενα 3 χρόνια, θεωρώ, όταν, να το πω έτσι, ξεκίνησε με κάποια έτσι σοβαρά βήματα να βελτιώνεται η αγορά, πριν 3 χρόνια θα έλεγα, ήταν ξεκάθαρα για μένα, ήταν ξεκάθαρα ανάγκη. Είχαν παλιώσει τα αυτοκίνητα των ανθρώπων, ήθελαν ένα καινούργιο μεταφορικό μέσο. Γι' αυτό και ήταν η μικρή κατηγορία, το B-segment, αυτό που πρώτα ανέβηκε. Σταδιακά βελτιώνεται η κατάσταση, νιώθουν οι άνθρωποι λίγο πιο ήρεμοι, πιο ασφαλείς, βελτιώνει τη ροή του χρήματος από τις τράπεζες, αρχίζουν και σκέφτονται πια και αυτοκίνητα που όχι, δεν ικανοποιούν μόνο ανάγκες, αλλά και επιθυμίες. Αυτή η άνθηση της κατηγορίας των SUV σε κάθε segment, εννοώ B SUV, C SUV, ακόμη και A SUV, μικρού μεγέθους, δείχνει ότι από το να πάρει ο άλλος το απλό, να το πω έτσι, super mini, hatchback, προτιμά να δώσει, μπορεί πια να δώσει, αυτό είναι το ζήτημα, ότι μπορεί πια να δώσει ίσως 2.000 παραπάνω, 2.500, και να πάρει ένα αυτοκίνητο που
του αρέσει λίγο πιο πολύ στο μάτι, που δείχνει λίγο πιο εντυπωσιακό, λίγο πιο χαρούμενο, εξωστρεφές, που χαίρεται πως απέκτησε κάτι πιο ιδιαίτερο από απλά ένα αυτοκίνητο που τον πηγαίνει στη δουλειά του. Και αυτό είναι γεγονός, δηλαδή η άνθηση των SUV και στην Ελλάδα όπως και παγκόσμια είναι τεράστια και διαρκής, και έρχονται συνεχώς οι εταιρείες να βρούνε χαραμάδες που δεν έχουμε βγάλει ένα SUV, σε ποιο μέγεθος ας πούμε, για να βγάλουμε άλλο ένα και να κάνουμε μια παραλλαγή με μια οροφή που θα είναι λίγο πιο χαμηλή, με μια οροφή που θα είναι λίγο πιο ψηλή. Αστείευομαι, πιο ψηλή δεν είναι σχεδόν ποτέ, η αρχική είναι κάπως έτσι. Αλλά τέλος πάντων προσπαθούν διαρκώς να βρουν χαραμάδες στη δομή του marketing στην ουσία, για να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο και να προσπαθήσουν να κερδίσουν νέες πωλήσεις. Και πάμε λίγο να ασχοληθούμε με κάτι για το οποίο, κακά τα ψέματα, όλοι όσοι ήμασταν στην εφηβεία, αυτό που μας έκανε να κοιτάμε και να αγαπήσουμε το αυτοκίνητο, νομίζω οι περισσότεροι, ήταν τα υπεραυτοκίνητα. Κάτι για το οποίο, κακά προφανώς, τα ψέματα, και πόσοι δεν έχουμε ονειρευτεί να μπούμε στο κάθισμα ενός υπεραυτοκινήτου και να το οδηγήσουμε έστω για λίγα μέτρα. Κακά τα ψέματα, όλοι με αυτό το όνειρο είμαστε, ειδικά τα αγοράκια. Λοιπόν, εσείς καταφέρατε, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ ξέρω και κορίτσια, να τα λατρεύουν. Μπράβο, ναι. Εσείς καταφέρατε, κύριε Γεωργιάδη, πιστεύω ότι στην εφηβεία και εσείς αυτό θα είχατε σαν όνειρο, να οδηγήσετε ένα υπεραυτοκίνητο. Αλλά με τη δουλειά σας καταφέρατε πραγματικά να είστε ένας από τους λίγους ανθρώπους ο οποίος μπαίνει στο τιμόνι ενός υπεραυτοκινήτου, το δοκιμάζει. Πώς είναι αυτή η αίσθηση? Έχω ακόμα αυτή την τύχη. Είναι δύο πράγματα μαζί αυτό. Προφανώς αυτά τα αυτοκίνητα είχα και εγώ, πώς το πω, αφήσα στο δωμάτιό μου. Έτσι. Αυτά τα αυτοκίνητα ήθελα πάντα να οδηγήσω. Μόνο αυτά τα αυτοκίνητα είχαν νόημα, να το πω έτσι, για μένα. Ίσως ακόμα και κάπως έτσι να λειτουργεί το μυαλό μου. Δηλαδή προσαρμόζομαι για τις ανάγκες της δουλειάς. Ανακτώ την επαφή με τη γη. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που πιο πολύ έτσι έχω μέσα μου είναι αυτό το όνειρο. Ας είναι και για μικρό χρονικό διάστημα. Ήμουν τυχερός λοιπόν, γιατί βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει, να το πω έτσι, τέτοιου είδους θεματολογία. Δηλαδή, αν εργαζόμουν όλα αυτά τα χρόνια σε μια εφημερίδα, να το πω έτσι, γράφοντας τη στήλη του αυτοκινήτου, πιθανότητα δεν θα έκανα όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θα ενδιέφερε την εφημερίδα η δοκιμή ενός supercar. Βρέθηκα λοιπόν στο Drive, ένα περιοδικό που δημιουργήθηκε εξ αρχής πριν ακόμη πάω εγώ, το 96, και βασίστηκε, χτίστηκε πάνω στην απόλαυση της οδήγησης. Εγώ πήγα στην εταιρεία που εκδίδει το Drive, εξέδιδε τότε τέλος πάντων το Drive, το 2001, μετά από περίπου 4 χρόνια σε ένα άλλο περιοδικό, μετά από περίπου 4 χρόνια έφτασα και στο Drive. Έγινε αρχισυντάκτης, μετά διευθυντής, οπότε από αυτό το στάδιο ήδη, δηλαδή ως αρχισυντάκτης του περιοδικού, κυνήγησα πάρα πολύ, αυτή είναι η δική μου, να το πω έτσι, συμβολή, κυνήγησα πάρα πολύ επαφές απευθείας με τα εργοστάσια, καθώς μάλιστα υποχωρούσαν οι αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, δηλαδή υπήρχε... Κύριε Γεωργιάδη. Η αντιπροσωπεία της Πόρσε, αλλά βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση τα χρόνια της κρίσης, που οι άνθρωποι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν ζωντανή και καταβάλουν ακόμα και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δημιούργησα λοιπόν και κάποιες επαφές με τα εργοστάσια που μου επέτρεψαν να βάλω στο χέρι, όπως λέμε, μερικά από τα σπουδαιότερα, από τα καλύτερα, από τα πιο συναρπαστικά αυτοκίνητα στον πλανήτη, και να δημιουργήσω και θέματα, δηλαδή όχι απλά να πάμε να το κάνουμε ένα γύρο στο τετράγωνο, αλλά να ζήσουμε μια εμπειρία σημαντική, και νομίζω πως καταφέραμε, από ό,τι έτσι έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να ακούω από σχολιαστές στο ίντερνετ, από ανθρώπους που με βρίσκουν στον δρόμο κλπ, να δημιουργήσουμε και ένα περιεχόμενο που περνά αυτή την εμπειρία στον κόσμο. Δηλαδή τα κομμάτια, τα άρθρα στο περιοδικό με τις υπέροχες φωτογραφίες των συνεργατών μου, του Θανάση Κουτσογιάννη κυρίως, που μαζί κάνουμε αυτού του είδους τις αποστολές, και τα βίντεο βεβαίως. Έχουμε κάνει περίπου 50-60 βίντεο με τέτοιου είδους αυτοκίνητα στο κανάλι μας στο YouTube, και νομίζω πως αυτό είναι και μοναδικό περιεχόμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Ακριβώς. Σούπερ cars, δοκιμές στο εξωτερικό, σε υπέροχες διαδρομές που περιλαμβάνονται σε αγώνες του WRC, οδήγηση σε πίστες, ταξιδιωτικά θέματα,
έχουμε δημιουργήσει ένα content που θεωρώ είναι μοναδικό για την Ελλάδα και σχολιάζεται πολύ θετικά και από ξένους viewers στο YouTube, ας πούμε, οι οποίοι έχουν και παραστάσεις, θέλω να πω, από αντίστοιχες παραγωγές Άγγλων, Γερμανών, Αμερικάνων κλπ. Οπότε όταν βλέπουν κάτι ελληνικό και παρότι τους δυσκολεύει η γλώσσα και παρότι δεν είναι συνηθισμένοι να διαβάζουν υπότιτλους, κάθονται παρόλα αυτά και το βλέπουν και σχολιάζουν θετικά, φυσικά καμάρουνε. Και να πούμε τώρα ότι κάκα τα ψέματα, αν πάρουμε ένα αυτοκίνητο συμβατικό, θα πούμε για την κατανάλωση, θα πούμε πώς πάει στο δρόμο, θα έχουμε κάποια κριτήρια. Εσείς με ποια κριτήρια οδηγείτε και λέτε στον κόσμο, ποια είναι τα κριτήρια σας για να μπορέσετε να παρουσιάσετε ένα υπεραυτοκίνητο στον κόσμο? Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι να μπορέσει να μεταφέρεις, ειδικά με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Για μένα αυτό έχει σημασία και στα μικρά αυτοκίνητα. Δηλαδή, στο τέλος, στον πίνακα, αναφέρεις τα τυπικά βασικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, τη σύγκριση της κατανάλωσης, λέω ένα παράδειγμα, ή τις επιδόσεις. Είναι νούμερα αυτά. Ή την τιμή σε σχέση με τον εξοπλισμό. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία, για μένα τουλάχιστον, και αυτό κάνω ακόμη και στα απλούστερα αυτοκίνητα, βεβαίως. Εκεί πρέπει να μοιράσω, να το πω έτσι, το κείμενο μου, τις λέξεις και στους πρακτικούς τομείς, δηλαδή να μιλήσω για τους χώρους και τέτοιου είδους θέματα. Αλλά, τέλος πάντων, για να μην πλατιάσω, αυτό που έχει σημασία είναι η αίσθηση στην οδήγηση. Να βάλεις τον άλλον δίπλα, να βάλεις τον άλλον μέσα στο αυτοκίνητο, αν μπορείς, όχι δίπλα σου, αλλά ακόμη και πίσω από το τιμόνι, στη θέση σου, και να τον κάνεις να ζήσει την εμπειρία. Όσο πιο έτσι ιδιαίτερο είναι το αυτοκίνητο, τόσο περισσότερο σημασία αποκτά αυτό. Δηλαδή, από μια κατηγορία και πάνω, τα αυτοκίνητα, ακόμη ξαναλέω, και τα απλά οικογενειακά αυτοκίνητα, ουσιαστικά τα αγοράζεις για την αίσθηση. Αυτό που λέμε, ας πούμε, premium, τα αυτοκίνητα premium, καλύπτουν ακριβώς τις ίδιες μεταφορικές ανάγκες με ένα άλλο αυτοκίνητο που δεν είναι premium. Δηλαδή, αν το δει κανείς στεγνά, να μιλήσουμε για αυτοκίνητα που είναι του ίδιου ομίλου, να το πω έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, ένα Seat ή ένα Skoda κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνει ένα Audi. Αν το πληρώσεις παραπάνω, το Audi, και καλά θα κάνεις, είναι για κάποια πράγματα που πρεσβεύει, τα οποία είναι πιο πολύ μια άβρα. Μπορεί να είναι ένα πλαστικό χειροπιαστό συγκεκριμένο που είναι πιο μαλακό από ένα άλλο, αλλά πιο πολύ είναι η άβρα. Αυτή την άβρα λοιπόν εγώ προσπαθώ να δώσω σε όλα τα αυτοκίνητα. Και όσο ακριβένει, να το πω έτσι, το αυτοκίνητο, όσο γίνεται πιο σπάνιο, όσο γίνεται πιο δυνατό, αυτή η άβρα και η αίσθηση που έχει κανείς που παίρνει είναι το μόνο που τελικά μετράει κιόλας. Γιατί να μιλήσεις, ας πούμε, για μια McLaren 720 και μια Ferrari 488 και να πω ότι το ένα έχει, ξέρω εγώ τι, καλύτερο, έχει δύο ποτηροθήκες, ενώ το άλλο έχει μία, ή το ένα είναι πιο γρήγορο ένα δέκατο στο 0% από το άλλο, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Το που νομίζω ότι θέλει κανείς να νιώσει είναι, να προσπαθήσω να το περάσω, είναι πώς νιώθεις όταν κάθεσαι από το τιμόνι. Πραγματικά είναι... Σίγουρα, γιατί έχουμε δει και τα βιντεάκια που ανεβάζετε στο κανάλι σας, στο Drive, στο YouTube, και πραγματικά πάρα πολλοί από εμάς, και πιστεύω οι περισσότεροι, προσπαθούν να μπουν στη θέση του οδηγού και να απολαύσουν πραγματικά, να φαντάζουν τον οδηγό τους, τον εαυτό, να οδηγάει ένα τέτοιο υπεραυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση. Ξέρεις, επίσης δεν γράφω, δηλαδή στην αρχή προσπαθούσα να γράφω, προσπαθούσα να κρατάω μια δομή, να το πω, γράφοντας κάποιες σημειώσεις, όχι κείμενο, αλλά κάποιες σημειώσεις για το τι θέλω να πω για το αυτοκίνητο. Τώρα πια, εδώ και καιρό δηλαδή, δεν το κάνω αυτό. Βάζουμε τις κάμερες στο αυτοκίνητο, ή έχω κάνει, ας πούμε, μία βόλτα πριν βάλουμε τις κάμερες, και μετά το περιγράφω όπως θα το έλεγα σε ένα φίλο μου. Δηλαδή σε κάποιον που θα με ρωτούσε, που θα ήταν εκεί και θα με ρωτούσε μόλις έβγαινα, ξέρεις, θα μου έλεγε πώς είναι ρε αυτό. Τώρα είναι έτσι, ξέρεις, είναι αυτό. Και είναι πάρα πολύ, πιστέψτε μου, οι οποίοι θα σας ρωτούσαν τελικά πώς είναι αυτό. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, τα βιντεάκια τα οποία έχετε ανεβάσει πάνω είναι εκπληκτικά και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους συνεργάτες σας. Εντάξει, η επόμενη ερώτηση σίγουρα θα σας την έκανα. Ποιο είναι το καλύτερο υπεραυτοκίνητο που έχετε οδηγήσει? Το καλύτερο για εσάς, με τα προσωπική άποψη, ναι. Ναι, για μένα το καλύτερο αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει είναι η. Για μένα, ξαναλέω, ναι. Είναι η 488, είναι 488 πίστα αυτή τη στιγμή. Ο λόγος? Ο λόγος είναι, εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι Ferrari. Δηλαδή όλες οι μάρκες. Δηλαδή θέλω να πω πως και η Mercedes έχει μια απίθανη κληρονομιά, και η Audi και η BMW. Και μετά πάμε στις μεγαλύτερες
μια McLaren, μια εξωτική, απίστευτα. Δηλαδή, ενδεχομένως πιο σπάνια κιόλας αυτή τη στιγμή ο κόσμος έτσι εντυπωσιάζεται πιο πολύ από μια McLaren από την μια Ferrari, επειδή την έχει συνηθίσει. Η Lamborghini, το ίδιο, η Porsche, whatever. Αλλά η Ferrari είναι, για μένα είναι η Ferrari. Και μπαίνει τελεία. Και από εκεί και πέρα τεχνικά πια, δηλαδή οδηγικά, το αυτοκίνητο είναι αλλού. Δηλαδή το πόσο είναι απίστευτα γρήγορο, αλλά και εύκολο μέχρι ένα σημείο, να το πω έτσι. Είναι φοβερά συμμετοχικό, δεν είναι μια κατασκευή που έχει υπερβολικό grip και πάει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα μαζί της. Είσαι συνέχεια πρωτοπό σε δράση, δηλαδή σε κάνει το κεντρικό, το τιμόμενο πρόσωπο, να το πω έτσι, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Νιώθεις πράγματα που δεν νιώθεις με άλλο αυτοκίνητο. Εισπράττεις, αντιλαμβάνεσαι ερεθίσματα που δεν αντιλαμβάνεσαι με άλλο αυτοκίνητο, αλλά και νιώθεις το αυτοκίνητο να αντιδρά σε πράγματα που επίσης δεν νιώθεις το αυτοκίνητο να αντιδρά. Οπότε φτάνεις σε ένα βαθμό έτσι επικοινωνίας πρωτόγνωρο, απίστευτο για μένα σε σχέση με όσα αυτοκίνητα έχω οδηγήσει. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή με ρωτάει κανείς ποιο είναι το καλύτερο, να το πω έτσι, αυτοκίνητο, είναι αυτό. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα πράγματα, άλλα αυτοκίνητα που λατρεύω. Ας πούμε, είχα την ασύλληπτη εμπειρία, και ήταν και αυτό ένα μοναδικό θέμα που είχαμε κάνει, να οδηγήσουμε στην Ελλάδα μάλιστα την Porsche 918 Spyder, που είναι απόκοσμη απόδοση, δηλαδή δεν έχει πια φτάσει στη ζώνη των 700 plus ύπων, στην κορυφή των supercars, και μετά οδηγείς hypercar, καταλαβαίνεις ακριβώς, μάλλον πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις και ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή λες, okay, τι θα πει τώρα supercar, τι hypercar, σιγά, και από τα 700 άλογα, αν έχει και 200 παραπάνω, πόση διαφορά να κάνει. Κάνει απίστευτη διαφορά, είναι ένας άλλος κόσμος, ανοίγει ένα άλλο παραθυράκι. Και οδηγήσαμε λοιπόν την 918 Spyder μαζί με την 959. Η στιγμή που οδήγησα την 959, δηλαδή εγώ είχα αφήσει στο δωμάτιό μου όλα τα χρόνια που μεγάλωνα την F40, την 959, την Testarossa και την Countach. Αυτά. Δηλαδή, και όταν πια μπαίνει να οδηγήσει την 959, εντάξει, είναι. Τι να πω, είναι σαν να συναντάς το Θεό. Είναι απίστευτη. Απίστευτη η κατασκευή ακόμη και σήμερα. Αλλά και μόνο η συγκινησιακή φόρτιση αυτού του πράγματος, δηλαδή την έχουμε στην καρδιά μου, είναι τρομερό, τρομερό πράγμα. Είναι εκπληκτικό να την έχεις αφήσει στο δωμάτιο. Σε άλλη φάση θα έλεγα ότι το καλύτερο αυτοκίνητο για μένα θα ήταν ένα diesel SUV, station wagon, ή αυτά τα λίγο υπερυψωμένα station wagon. Μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, το Volvo, όλη η σειρά των cross country της Volvo, ας πούμε, είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο θα μπορούσα άνετα να ζω. Και ταυτόχρονα να εκτονώνω τη δίψα μου, που την έχω καλώς ή κακώς ακόμα, για οδήγηση σε κλειστό στίβο. Γιατί πια μεγαλώνοντας κιόλας, θα βάζεις περισσότερα πράγματα στο μυαλό σου. Οπότε ο κλειστός στίβος έχει πολύ ενδιαφέρον, και έχει πολύ ενδιαφέρον να βάζεις απέναντι στο χρονόμετρο και αντιπάλους και να προσπαθείς να βελτιώνεσαι. Οπότε θα μπορούσα να ζήσω με ένα αυτοκίνητο που δεν είναι σπορ για την καθημερινή μου ζωή, αν ταυτόχρονα θα μπορούσα να κάνω αγώνες καρτ, αγώνες με χωμάτινο φορμουλάκι, που επίσης θα μου πολύ ενδιαφέρον που γίνονται στην Ελλάδα, μια-δυο εμπειρίες που έχω πάρει από το Skoda Fabia στο ενιαίο, που έχω κάνει δύο αγώνες, ίσως να κάνω και ένα τρίτο. Θα μπορούσα να ζήσω και έτσι. Είναι και αυτή μια πτυχή της αυτοκίνησης με πολύ ενδιαφέρον, να κυκλοφορήσουμε ένα πρακτικό καθημερινό αυτοκίνητο, άνετο για την οικογένεια, και να διευθυντήσουμε να ενεργειάσουμε ασφάλεια εκεί που έχει νόημα, να το πω έτσι κιόλας, να πηγαίνεις γρήγορα και να αναμετριέσαι μέσα στον εαυτό σου, με το χρονόμετρο, με αντιπάλους. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι αύριο Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το Drive Material News. Τι θέματα έχουμε? Έχουμε δύο πυλώνες. Έχουμε επικαιρότητα. Είναι το εξώφυλλό μας, το βασικό θέμα. Το εξώφυλλό μας είναι το Kia Exceed, ένα καινούριο crossover. Βασίζεται στο Seed, αλλά έχει και πολλές αλλαγές, ώστε να μπορεί να αξίζει να χαρακτηριστεί ένα καινούριο αυτόφωτο, να το πω έτσι, αυτοκίνητο. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει όλα τα συστατικά. Έχουμε κάνει μια
πολύ την αναλυτική δοκιμή, ειδικά για τα δεδομένα μιας πρώτης οδήγησης, το έχουμε πάει σε βάθος γιατί θεωρούμε ότι το αξίζει το αυτοκίνητο. Και απ' την άλλη έχουμε ένα μεγάλο θέμα με όλα, με πέντε αυτοκίνητα που είναι πολύ διαφορετικού μεταξύ τους χαρακτήρα. Υπάρχει όμως ένας κοινός παρονομαστής, είναι όλα φτιαγμένα για την απόλαυση της οδήγησης. Με διαφορετική ίσως έκφραση. Είναι το Mazda MX-5, το Suzuki Swift Sport, το Hyundai i30N, η BMW Z4 και ένα ακόμα που ξεχνάω είναι πέντε αυτοκίνητα. Το Focus. Οποία, είναι όλα φτιαγμένα για το... Α, και το Fiesta ST, συγγνώμη, το αγαπημένο μας, ίσως το πιο... Για μένα μάλλον το πιο αγαπημένο μου από τα Sport Hatchback. Όλα φτιαγμένα για την απόλαυση της οδήγησης. Ναι, έκανα μια πολύ ωραία διαδρομή στην στερεά Ελλάδα, ξεκινώντας από τον Μπράλο, Παύλια, Νιστρόμη, διαδρομές που είναι και, ήταν άλλοτε ακροπολικές. Είναι μάλλον έτσι οι άγιοι τόποι για τους Έλληνες Petrolheads. Έχουμε βεβαίως και όλα τα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς που παρουσιάστηκαν στο εξωτερικό ή δόθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για δοκιμές, κυρίως από την κατηγορία των SUV. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα. Έχουμε ένα ωραίο ταξιδιωτικό στη Φιλανδία για παρακολουθώντας με Volvo Cross Country, παρακολουθώντας και το Rally Φιλανδίας. Θα βρει κανείς πολλά πράγματα. Το τεστ μεταχειρισμένου που εγώ βρίσκω πάντα ενδιαφέρον. Μια ανάλυση για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Ferrari μετά τις δύο νίκες που κανείς θα περίμενε πως είναι μόνο ευχάριστη, δεν είναι και τόσο. Νομίζω ότι το drive είναι πολύ συλλεκτικό. Θα βρει κάποιος ενδιαφέροντα πράγματα να διαβάσει, είτε τον ενδιαφέρουν τα πιο σπορ αυτοκίνητα, είτε αυτά που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην αγορά, που είναι τα SUV και crossover, είτε βεβαίως οι αγώνες. Οπότε λοιπόν, όσοι ακούσατε, αυτά είναι τα λίγα τα θέματα τα οποία έχει το περιοδικό Drive. Αύριο κυκλοφορεί με την Real News. Κύριε Γεωργιέδη, να σε ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε σύντομα να σας έχουμε ξανά να μιλήσουμε και για οδική ασφάλεια και λίγο για τον Έλληνο οδηγό, γιατί το έχουμε πάει λίγο στραβά με το θέμα. Για την οδική ασφάλεια, χωρίς να θέλω να καταχαστώ το χρόνο σας, να σας πω μόνο ότι κάνουμε ένα σεμινάριο κυκλοφοριακής οδικής και οδικής ασφάλειας σε παιδιά. Μαθητές από το Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο που έρχονται στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου ως προορισμό εκδρομής. Θα χαρώ πάρα πολύ. Έχουν έρθει σχολεία από Θεσσαλονίκη που είχαν έρθει εκδρομή στην Αθήνα και ήρθαν στο μουσείο και κάναμε το σεμινάριο. Θα χαρώ πάρα πολύ να ταιριάξουν έτσι τα πράγματα που να έρθουν να το κάνω και στα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πολύ πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί η προϋπόθεση για να απολαμβάνουμε την οδήγηση και τα αυτοκίνητα είναι να είμαστε ασφαλείς. Σωστά. Οπότε σίγουρα θα σε έχουμε μία από τις επόμενες κουμπές να μιλήσουμε για οδική ασφάλεια. Κακά τα ψέματα είναι μάστιγα στην χώρα μας τα τροχαία δυστυχήματα. Κύριε Γεδέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Μεγάλος χορηγός, η Jeep Κουματζιάς. Η Jeep Θεσσαλονίκη έχει ένα όνομα. Η Jeep Κουματζιάς είναι ο νέος αντιπρόσωπος Jeep και εξειδικευμένος επισκευαστής. Σε μια έκθεση στην οποία μπορείς να δεις την πλήρη γκάμα της Jeep από το νεαρό Renegade μέχρι το ατίθαστο Wrangler και ένα πλήρως εξοπλισμένο επισκευαστικό κέντρο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να προγραμματίσεις την επόμενη εκδρομή σου. Έλα και επέλεξε το Jeep που σου ταιριάζει. Jeep Κουματζιάς, στη δυτική είσοδο της πόλης, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 753. Κάτι το οποίο ξεχάσαμε πραγματικά, δηλαδή, με τις συνεντεύξεις. Έχει βγει και πλέον στον αέρα το τέταρτο περιοδικό μας, το Safety Car On Road Magazine, το οποίο έχει Frankfurti, έχουμε μοντέλα που έχουμε δοκιμάσει. Ο μοντέλα έχουμε... Έχουμε το Volkswagen το T-Cross με το 1000 τον κινητήρα, έχουμε το Fiat Panda με το φυσικό αέριο και έχουμε και το Audi το A1, επίσης με 1000 κινητήρα και S-Tronic κυβότιο. Με συμβουλές από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, για άνοιξε η σχολική χρονιά, οπότε μπείτε μέσα, διαβάστε τις συμβουλές που δίνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά και πάμε να καλημερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο από το Zoogla.gr, τον Βασίλη τον Σαλιμπαρίδη. Βασίλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα εδώ από την Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω εσείς τι έχετε, εμείς πάντως ήλιο έχουμε σήμερα. Εμάς έχουμε λίγο ψυχρούλα, λίγο ψυχρούλα. Μουντάδα, ναι. Να, χθες τα είχαμε εμείς αυτά, τώρα από εσάς.
Τώρα έρχεται σε εμά. Λοιπόν, ο λόγος που βγάλουμε τον Βασίλη του Σαλιμπαλίδη έχει να μας πει δύο πραγματάκια. Το ένα έχει να κάνει με την παρουσίαση, στην παρουσίαση που βρέθηκε για το Audi Q3 Sportsback. Ναι. Σπορ αυτοκίνητο. Σπορ SUV. Αλλάζουμε τώρα τα δεδομένα. Έχουμε δει τώρα ότι οι τάσεις γενικότερα είναι στα αυτοκίνητα ελευθέρου χρόνου. Τα λεγόμενα SUV, crossover. Αλλάζει λίγο αυτό το πράγμα και βλέπουμε τώρα ότι ο κόσμος ζητά SUV, αλλά σε πιο σπορ εκδοχή. Κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε ότι είναι το Audi Q3 Sportback. Δηλαδή γνωρίζουμε το Q3, το Q3. Τώρα πάμε σε μια πιο σπορ εκδοχή όσον αφορά και την εξωτερική σχεδίαση και το πάτημά του και το στρίψιμό του. Τώρα αυτά βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Είναι μεσαία θα έλεγα κατηγορία SUV, δηλαδή αν ένα αυτοκίνητο στρίβει πάρα πολύ καλά. Όμως εδώ πέρα τώρα μιλάμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι το οποίο ότι όταν το βλέπεις δεν υπάρχει περίπτωση να πεις δεν σ' αρέσει. Γιατί συνδυάζει πολυτέλεια, premium χαρακτηριστικά και σπορ σχεδίαση. Τώρα δεν ξέρω, σας αρέσουν αυτά. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν. Και σε ποιον δεν αρέσουν, έλα ντε. Ναι, δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί πάει η τάση. Δηλαδή SUV, σπορ. Εδώ τώρα το κύριο χαρακτηριστικό βέβαια σε αυτό το μοντέλο είναι η πίσω κυρίως σχεδίαση. Αυτό το πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι κουπεδίζει λιγάκι, λίγο πιο τραβηγμένο. Σαφώς και εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και να μιλάμε για λίγο περιορισμένους χώρους. Όμως εγώ θα το έλεγα ότι αυτό σχετικό είναι, διότι και η χώρα είναι αρκετά καλή. Πάρα πολύ καλή θα έλεγα, 540 λίτρα αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή μια οικογένεια δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από 540 λίτρα χώρο αποσκευών. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι και αυτά τα λίτρα, αλλά και να έχει χώρους για 4 ακόμα και για 5 επιβάτες, που όπως καταλαβαίνετε ένα Audi Q3 νομίζω ότι έχει χώρους για 4 επιβάτες με τις αποσκευές. Το σημαντικό σε αυτό το αυτοκίνητο είναι θα έλεγα ο κινητήρας, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τη φορολογία και με όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει και έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, οι κινητήρες κατά επέκταση, συνάρτηση και η φορολογία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το Q3 Sportback θα κυκλοφορεί και με κινητήρα από τον Νοέμβριο, με κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών. Άρα αυτό είναι για ένα καλό, μας ακούγεται. Αλλά νομίζω θα προτιμούσαμε μία δίλητρη έκδοση, αλλά εκεί πέρα ανεβαίνουν τα κοστολόγια, ανεβαίνει και το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου και λίγο μας προβληματίζει, γιατί έχουμε και το φόρο πολυτελείας, που είναι γύρω στα 440 ευρώ στα 2.000 κυβικά εκατοστά όσον αφορά το χρόνο και πάει λέγοντας... Κακά τα ψέματα, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Κακά τα ψέματα, η Audi με το νέο Q3 Sportsback είναι το ότι ξέρουμε το Q3 απλώς σου δίνει την επιπλέον ευχαρίστηση να πάρεις ένα μοντέλο και να κάνεις και 2-3 πράγματα παραπάνω. Να χαρείς λίγο, ο μπαμπάς να χαρεί λίγο. Βασικά η Audi, αλλά νομίζω ότι όλο το Volkswagen Group σου δίνει τις επιλογές να αγοράσεις αυτό που θέλεις. Ναι. Δηλαδή σου λέει έχω και το κανονικό, αυτό το οποίο υπάρχει το Q3, έχω και το πιο σπορ. Έχω και με αυτό το κινητήρα, έχω και με το πιο δυνατό κινητήρα. Έχω και με πιο μικρό κινητήρα, έχω και με αυτόματο κυβότιο, έχω και με μηχανικό κυβότιο. Γιατί το Q3 Sportback θα είναι διαθέσιμο και με μηχανικό κυβότιο 6 σχέσεων και με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Δηλαδή έχει πολλές επιλογές το Volkswagen Group, όπου κάτω από την ομπρέλα του βρίσκεται και η Audi. Στο δρόμο που το οδήγησες... Στο δρόμο που το δεις, αν το συγκρίνουμε ας πούμε, με το Q3, πρώτα απ' όλα έχεις και τις επιλογές να οδηγήσεις και λίγο πιο σπορ, λίγο πιο άνετα, οικονομικά και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο το έχουν πλέον πάρα πολλά μοντέλα. Με ένα κουμπάκι κάνεις τις ρυθμίσεις. Εκεί πέρα αντιλαμβάνεις ότι είναι και πιο σκληρή ανάρτηση και το τιμόνι είναι πιο όμορφο στην αίσθηση. Αν θέλεις στην περίπτωση βέβαια που αποφασίσεις να κινηθείς γρήγορα. Εγώ είχα την ευκαιρία να οδηγήσω το δίλητρο με τα 230 άλογα και μπορώ να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο με όγκο και σε κιλά αλλά και έχει και όγκο, στρίβει πάρα πολύ καλά. Αν κάνεις και χρήση των paddles στο αυτόματο κυβότιο, εκεί νομίζω ότι έχει και οδηγική απόλαυση, όσο και αν ακούγεται περίεργο, με τα καινούργια αυτοκίνητα και με τα καινούργια κυβότια. Πραγματικά ευχαριστιέσαι να οδηγείς ένα αυτοκίνητο και ιδίως όταν βρίσκεσαι σε ένα δρόμο με ωραίες στροφές, με ωραίες κλίσεις. Γενικότερα το ευχαριστιέσαι. Έχεις και την άνεση και την χρειά ας πούμε. Αλλά γενικότερα σε σχέση με ένα απλό, με τα απλά SUV, αυτό είναι πιο σπορ.
δηλαδή αυτοί που αναζητούν κάτι πιο sport. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τώρα και εσείς όταν παίρνετε ένα SUV πόσες φορές θα πάρετε ένα SUV για να πάτε να στρίψετε σε ένα βουνό ή να μπείτε σε μια πίστα. Αυτό είναι, θα το κάνουμε μια φορά. Ακριβώς. Στους 2, 3, 5, 6 μήνες. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε την άνεσή μας, την πολυτέλειά μας, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο μπαίνεις μέσα, κάθεσαι και χαζεύεις. Γιατί χαζεύεις, έχεις την οθόνη, την κεντρική κονσόλα, μια πολύ μεγάλη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας, που μπορείς εκεί πέρα πραγματικά να κάνεις όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, να συνδυάσεις το κινητό σου, να δεις το σύστημα πλοήγησης και το καθεξής, αλλά το εντυπωσιακότερο από όλα είναι και η ψηφιακή οθόνη που βρίσκεται του πίνακα οργάνων. Mm-hmm. Είναι 10,1 ίντσες αν δεν κάνω λάθος, όπου προσαρμόζεις ακόμα και αυτή την οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες σου. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες, όπα, τώρα που μπήκα. Σ' αρέσει. Όποιος λέει δεν του αρέσει, είναι μέχρι να το συνηθίσει. Δηλαδή μία, δύο, τρεις μέρες μετά λέει, ω, εσύ, ωραίο είναι αυτό. Και έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά σχεδιαστικά, έτσι ωραίες γωνίες. Έχει κάποια υλικά τα οποία και όταν τα αγγίζεις σε κάνουν να αισθάνεσαι και να βιώνεις αυτό το premium που λέμε. Είναι ο λόγος για τον οποίο πήρες Audi. Ναι, και λες, εντάξει, αυτό είναι Audi. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Τώρα, καθόλου. Κάποιες μάρκες, νομίζω ότι όταν μπαίνεις μέσα, καταλαβαίνεις γιατί είναι premium. Και το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο όταν το οδηγείς στο αυτοκίνητο. Εκεί είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, γιατί πλέον η λέξη premium είναι σχετική, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όλες οι μάρκες που προσφέρουν χαρακτηριστικά premium, όμως στο πάτημά τους, στο στρίψιμό τους, στην οδική συμπεριφορά, στην ποιότητα των υλικών και να μην ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα είναι υψηλό επίπεδο. Και πάμε τώρα να μας πεις και το άλλο σου, τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζεις και πραγματικά έχουν τεράστια απήχηση που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό με το Jet on Tour που πραγματικά περιμένουμε όλοι να δούμε το ένα βίντεο μετά το άλλο. Α, Τάσο, αυτό λες τώρα το Jet Tour Greece. Ναι, είναι αυτό το οποίο το έχω ξανασυζητήσει. Είναι μια σειρά από επεισόδια που έχουμε κάνει σε διάφορα νησιά του Αιγαίου. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, μας ενδιαφέρει γενικότερα να ανακαλύπτουμε πράγματα τα οποία έχει αυτή η χώρα. Μας αρέσει γενικότερα η Ελλάδα πάρα πολύ και θέλουμε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε ψάξει και έχουμε βρει και έχουν να κάνουν πολλές φορές και με το αυτοκίνητο, να τα δείχνουμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουμε δείξει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Σύρου που φτιαχνόταν το 1972. Έχουμε δείξει τα ελληνικά μπάγκι που φτιάχνει η ρέπλικα Ελλάς, η RCH, που έχει έδρα την Κατερίνη. Mm-hmm. Και κυκλοφορούν 8 τέτοια φτιαγμένα στην Ελλάδα, στην Κατερίνη, ή κυκλοφορούν στη Μύκονο. Έχουμε να δείξουμε τώρα, βγάλαμε ένα επεισόδιο πριν από λίγες ημέρες από την Αμοργό, όπου η Αμοργός μπορεί να μην έχει να μας δείξει κάτι αυτοκινητιστικό, όμως έχει να μας δείξει ομορφιές που σπάνια συναντάς στην Ελλάδα. Σπάνια συναντάς, δηλαδή το μοναστήρι της Παναγίας Κοζοβιώτισσας, νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό, κάτι εκπληκτικό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι το οποίο πρέπει ο καθένας από εμάς να το επισκεφθεί. Και άμα μπείτε και δείτε το επεισόδιο θα καταλάβετε τι είναι αυτό που συζητάμε. Η Αμοργός έχει το ναυάγιο της Αμοργού, λίγοι το ξέρουν, αλλά νομίζω ότι όσοι το δουν θα καταλάβουν και θα πούν, όχι, πρέπει και εμείς να πάμε εκεί. Γενικότερα πάρα πολύ ωραίο νησί. Ακολουθεί τώρα το επόμενο επεισόδιο που είναι η Σαντορίνη, όπου θα οδηγήσουμε και εκεί πάλι ένα ελληνικό αυτοκίνητο της Replica Relas, της LCH. Έχουμε πολλά και διάφορα και όπως καταλαβαίνεις ψάχνουμε να βρούμε αυτό το διαφορετικό, το ξεχωριστό, όπου θα μπαίνει ο άλλος, θα βλέπει ένα βίντεο και πραγματικά θα το ευχαριστιέται και θα ταξιδεύει το μυαλό του αλλού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε συνηθίσει πολλά πράγματα στο ίδιο μοτίβο. Ακριβώς. Προσπαθούμε λίγο να διαφέρουμε και να συνδυάζουμε λίγο τη θάλασσα, γιατί τώρα πες μου εσύ έναν έλα που δεν του αρέσει η θάλασσα. Γίνεται? Όχι. Δεν γίνεται. Ναι. Συνδυάζουμε και τη θάλασσα, συνδυάζουμε και το αυτοκίνητο γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο, συνδυάζουμε τις μαγευτικές εικόνες που έχει η Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε, να τα παντρέψουμε όλα αυτά και όλο αυτό το πάντρεμα με όλη την ομάδα έχει γεννήσει το Jet Tour Greece, το οποίο βγάζουμε τα επεισόδια κάθε δύο εβδομάδες, τρεις, μας ενδιαφέρει, ξέρεις. Και το ωραίο είναι ότι μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, πότε θα ανεβάσει το επόμενο επεισόδιο, πότε θα ανεβάσει το επόμενο. Έχουμε βγάλει 5 επεισόδια, συνολικά θα βγάλουμε 10 επεισόδια.
Και αν θέλετε να τα δείτε, ή πάτατε Jet Tour Greece ή στο κανάλι που έχω εγώ στο YouTube, στο Βασίλης Αριμπαλίδης, όπου εκεί πέρα ανεβάζουμε όλες τις εκπομπές. Και τα περίεργα βίντεο γενικότερα τα οποία γίνονται, μπορεί κάποιος να τα βρει εκεί πέρα. Κάτι με βουνό θα υπάρξει. Βουνό, ε. Κάτσε να χειμωνιάσει τώρα. Άμα χειμωνιάσει, πρέπει να βάλουμε και κάτι σε χιόνι. Δεν γίνεται, γιατί τόσα τετρακίνητα εδώ ξεκινήσαμε τη συζήτηση με SUV. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα, αν και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε και το βλέπουμε πάρα πολύ, δηλαδή δεχόμαστε ακόμα και εμείς η ίδια επίθεση από αυτό, είναι από την ηλεκτροκίνηση. Όσο και να μην θέλουμε να το πιστέψουμε, όσο και να μην θέλουμε να το χωνέψουμε, όσο και να λέμε όχι, εμείς είμαστε φαν των κινητήρων εσωτερικής καύσης, βλέπουμε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι το οποίο έρχεται, μάλλον έχει έρθει, εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Το καταλαβαίνουμε από τις ειδήσεις που βγάζουν συνεχώς καθημερινά τα εργοστάσια, καταλαβαίνουμε συνεχώς από τα καινούργια μοντέλα. Θεωρώ ότι στην έκθεση που θα γίνει στην Αθήνα τον ερχόμενο Νοέμβριο θα δούμε πάρα πολλά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Το σημαντικότερο από όλα, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι και η αυτονομία, είναι το που θα φορτίσεις. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται και σταθμοί ταχυφορτιστών σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι η κλασική ερώτηση, νομίζω και εσείς το έχετε αυτό. Ναι, ωραία να το πάρω, πώς θα πάω Αθήνα, ξέρω εγώ, πώς θα πάω Θεσσαλονίκη. Αυτή δεν είναι η κλασική ερώτηση, ναι, ναι. Φτάνει το ρεύμα. Είναι πλέον, θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει σταθμό φόρτισης και στην Αταλάντη, στα πρατήρια, στα αντικριστά πρατήρια και στην Κατερίνη. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σταματάει, ταχυφορτίζει μέχρι να πάρει ένα καφέ, στην κυριολεξία μέχρι να πάρει ένα καφέ και συνεχίζει το ταξίδι του. Και τώρα μιλάμε μια τεχνολογία που είναι φιλική στο περιβάλλον, δηλαδή το ενεργειακό αποτύπωμα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σαφώς και μολύνη, γιατί θα πει κάποιος εσύ το ρεύμα πώς φτιάχνεται. Ναι, το ενεργειακό όμως αποτύπωμα συγκριτικά με τις υπόλοιπες εκδόσεις, δηλαδή τα αυτοκίνητα τα οποία φέρουν κινητές εσωτερικής καύσης, είναι καλύτερο. Οπότε και είναι σημαντικό τώρα και για την τσέπη μας. Σίγουρα το περιβάλλον παίζει ρόλο, αλλά και για την τσέπη μας να ξέρουμε ότι θα κάνουμε 100 χιλιόμετρα με 2 ευρώ, με 3. Όχι 10, 15 και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν εσύ δίνεις έμφαση, αν δίνεται έμφαση, αλλά νομίζω όλους μας απασχολεί το κόστος μετακίνησης. Αυτό είναι το και μεγάλο μας ταλγκάς. Κατά τα ψέματα, είναι, το κόστος μετακίνησης. Είναι και είναι αυτοκίνητα τα οποία προσφέρουν επιδόσεις. Είναι τα αυτοκίνητα τα οποία προσφέρουν αυτοκίνητα. Έχω πει κάτι. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει, θα ισχύει και πολύ ωραία για Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημά μας ποιο είναι σε αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις. Είναι τα οχήματα ταξί. Τα ταξί είναι συνεχώς στους δρόμους. Η συντήρησή τους δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Είναι παλιά ταξί. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση που έχει δείξει ότι θέλει να αγκαλιάσει τους επαγγελματίες, πρέπει να τους δώσει ειδικά σε αυτούς, πρώτα σε αυτούς, κίνητρα να αγοράσουν για μένα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Φανταστείτε τώρα τη Θεσσαλονίκη, όσο δεν η Αθήνα. Η Αθήνα έχει 15.000 ταξί. Να ήταν 15.000 οχήματα ηλεκτρικά. Δεν θα βγάζαν όλο αυτό το ντουμάνι, αυτή τη μαυρίλα που βγάζουμε και τη βλέπουμε όλοι. Φασαρία. Δηλαδή μιλάμε, θα ανέβαινε αυτομάτως η ποιότητα ζωής σε όλες τις πόλεις. Για μένα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, όχι εμείς, η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα στους οδηγούς ταξί, στους επαγγελματίες και στην τελική σε αυτούς που είναι όλη τη μέρα στους δρόμους. Δεν είναι εύκολο να οδηγήσει 8 και 10 και 12 ώρες. Καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν και ένα καινούριο αυτοκίνητο και για την ασφαλειά τους και για την άνεσή τους. Άρα να ξεκινήσουμε από εκεί. Και κάτι που θυμήθηκα τώρα, έπρεπε να το πω στην αρχή, μου επιτρέπετε έτσι, ναι, έτσι. Για την τιμή του Q3 Sportback. Τώρα θα μου πεις, ρε, τα ηλεκτρικά πώς φύγεις το Q3 Sportback, τώρα έφαγα τη φλασιά που λέμε. Βασίλης. Η αρχική τιμή είναι φθηνότερη από ό,τι στη Γερμανία. Το κατάφερε αυτό. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Το κατάφερε και αυτό ο Κοσμοκάρ, μάλιστα. Ναι, δηλαδή στην Ελλάδα είναι 34.960 ευρώ, στη Γερμανία ξεκινά από 36.000 ευρώ. Ας έχουμε κάτι φθηνότερο από τους Γερμανούς. Δηλαδή, φοβερό, έτσι. Μάλιστα. Είναι, για αυτούς που λένε ότι ρε, εσύ, τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, τα πολύ ακριβά αυτοκίνητα στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ πιο ακριβά από ό,τι στο εξωτερικό. Αλλά οι αρχικές εκδόσεις, δηλαδή αυτή η εκδόση που είναι 1500 κυβικά, είναι πιο φθηνά στην Ελλάδα. Όπως ένα παλιά, τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, σαν σήμερα πριν 2-3 χρόνια που το είχα κοιτάξει, το Volkswagen Golf ήταν πιο φθηνό στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Mm-hmm. Για αυτούς που λένε ότι εσύ εδώ στην Ελλάδα πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά οι ακριβές εκδόσεις. Γιατί εκεί έχει να κάνει με την φορολογία, οπότε ανεβαίνει και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Ελπίζουμε να αλλάξει. Αυτοί οι συντελεστές είναι να αλλάξουν και αυτά τα τέλη κυκλοφορίας.
για όλους να γίνουν πιο ορθολογιστικά. Ας μην αρχίσουμε τώρα. Ναι, ναι, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα πήγαινα τώρα στα διόδια. Λοιπόν, Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι να δώσεις την εκπομπή. Σίγουρα ξέρουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούσαμε να σε έχουμε δώσει την εκπομπή να μας πεις πέντε πράγματα. Όποτε θέλετε, εννοείται να συζητήσουμε τους όλους. Εμείς τα λέμε και από κοντά σε πολλές παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και όλα αυτά. Αλλά και να τα λέμε και ραδιοφωνικά δεν είναι. Είναι πολύ ωραία. Βασίλη μου, καλή σου μέρα και σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Επίσης. Γεια. Βασίλη Αρμπαλίδη. Ένα από του τρελού σε εισαγωγικά. Στον χώρο του ειδικού τύπου, με πραγματικά με εκπληκτικά βιντεάκια. Και όταν το είπαμε για βουνό, το τι μπορεί τώρα και τι θα έχει σκεφτεί το μυαλό του για να κάνει στα χιόνια, πραγματικά. Με το βουνό, το όχι. Και όχι μόνο. Δεν έχει σταματημό. Δεν σταματιέται αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπαίνετε στο safetycar.gr. Έχουμε ανεβάσει πλέον το τέταρτο τεύχος του περιοδικού μας, το Safety Car on Road Magazine. Είπαμε με θέματα Frankfurtis, με Audi A1, με Volkswagen T-Cross και με το Fiat Panda το CNG. Με συμβουλές για τη νέα σχολική χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Δεν είναι κακό και δεν είναι ντροπή και δεν τα ξέρουμε όλα. Να μπαίνετε και να βλέπετε πέντε πράγματα που ίσως κάνετε λάθος. Και υπάρχει πάντα ο τρόπος να βελτιώσουμε την οδική μας συμπεριφορά και ο τρόπος που πηγαίνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και πολλά πολλά άλλα θεματάκια μέσα στο Safety Car on Road Magazine. Εμείς κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 η ώρα. Ακολουθεί ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο, να σας πει την επικαιρότητα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερ 107,4. Από τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Τάσο Κοτσάνη, ένα καλό και ασφαλές Σαββατοκύριακο.